Όλου στο δημόσιο. Ναι. Όλου στο δημόσιο μπορεί να του προσλάβει. Το γάρ πολίτη θλίψεω για την εκλογική σα ήττα στι ευρωεκλογέ και για ό,τι δρομολογείται από εδώ και πέρα γεννά παραφροσύνη. Αυτό πάντως, πολιτική παραφροσύνη. Θα σου πω ότι τι τελευταίε μέρε δεν είμαι και τόσο θλιμμένος. Δεύτερο, κάτω από τον κύριο Χαρδούβελη, είναι εκτό από τι καθαρίστριε και οι σχολικοί φύλακε που έχουν κατασκηνώσει, γιατί και αυτοί έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και να σα πω επίση ότι έφυγαν και από το ΙΚΑ 200 διαθεσιμότητε όταν το ΙΚΑ στενάζει από προσωπικό και είπαμε πόσου μήνε κάνουν μέχρι και 2 και 3 χρόνια. Να πάρουν συντάξεις. Τώρα, επίσης ήθελα να πω το εξής για τον κύριο Καψή. Είναι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Από αυτούς παίρνουν μόνο το 10% επίδομα ανεργίας, δεν έχουν καμία κοινωνική προστασία. Οι μνημονιακές κυβερνήσεις μείωσαν ακόμα και αυτό το ελάχιστο επίδομα ανεργίας από 461 ευρώ το μήνα σε 361 το μήνα. Κοινωνική αναργησία. Το παίρνουν μόνο το 10 με 12% όπως σας είπα. Και η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται με ευχές. Όσο εφαρμόζονται πολιτικές μνημονίων, δεν υπάρχει περίπτωση. Η ανεργία θα αντιμετωπιστεί με μια άλλη για πολιτική. Θέσεις εργασίας με μια άλλη κουβέντα. Η ανεργία θα αφήστε να πω. Σας υπάρχει μια επένδυση με την οποία δεν είσαι αντίθετος. Υπάρχει μια επένδυση με την οποία δεν είσαι αντίθετος. Είπα, με πολιτικές λιτότητας και μνημόνια δεν αντιμετωπίζεται. Πέστε μία που φέρατε, λέω. Πέστε μία που φέρατε. Μόνο με εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Η ανεργία αντιμετωπίζεται μόνο με εθνικό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, με μεγάλες δημόσιες κοινωνικές αλλά και ιδιωτικές επενδύσεις που δημιουργούν θέσεις εργασίας, σέβονται εργασιακές σχέσεις και περιβάλλον. Με ενίσχυση της ζήτησης και αποκατάσταση του κατώτερου μισθού στα 751 ευρώ για να έχουν να ξοδεύουν ένα κομμάτι του μισθού τους στην κατανάλωση και να αναζωογονηθεί η οικονομία. Και με ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών, δηλαδή της δανειοδότησης των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις και κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό απαιτεί κατάργηση των μνημονίων και αντικατάστασή τους των μνημονίων από αναπτυξιακές πολιτικές. Και το τελευταίο που θέλω να πω, κοιτάξτε, σας είπα κάτι πριν, κύριε Χατζηνικολάου, και το ψάχνα τώρα και στο λάπτοπ που το έχετε μπροστά μου. Το ποσοστό των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα σε σχέση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους είναι από τα 3 τελευταία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ποσοστό περίπου 11,4% η Ελλάδα. Δεν έχει καμία σύγκριση με τη Σουηδία που έχει 30%, με τη Δανία 29%, με τη Γαλλία 21,2%. Είναι μύθος όλα αυτά τα πράγματα. Δεν τη φταίει τη Ελλάδα διωγγωμένο δημόσιο τομέα, γιατί δεν είναι τέτοιο. Τη φταίει ότι είναι αναποτελεσματικό, τη φταίει ότι είναι ρουσφετό. Τη φταίει ότι το δημόσιο τομέα της Ελλάδας τον φτιάξαν σαν τα μούτρα τους, με τα συγχωρήσεως, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ για να στείλουν την αντιπαρτία. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας άλλος δημόσιος τομέας, εξυγχρονισμένος, ανασυγκροτημένος, με εκπαίδευση του προσωπικού του, με νέες τεχνολογίες, με πληροφορική, ώστε να εξυπηρετεί τους πολίτες και την ανάπτυξη και να μην βασανίζει τους πολίτες και να μην υπονομεύει την ανάπτυξη της χώρας. Έτσι έχει το πρόβλημα. Η κυρία Μακρύ και μετά ο κύριος.